για το 2-0 των Μερέγκε. Sporting Gijón Ατλέτικο Μαδρίτης 1-4. Οι δύο ροχοι μπλάνκος της Ισπανικής Πριμέρα Ντιβιζιόν. Μας ξεγελάει το τελικό σκορ, η Χιχόν το έπαιξε το μάτς, ήταν ανταγωνιστική. Και ξεκίνησε και καλύτερα με το δοκάρι του Τραωρέ να μην καταλήγει γκολ στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο γράφτηκε η ιστορία όσον αφορά στο σκορ. Στο 46ο λεπτό, στην εκκίνηση του δεύτερου 45 λεπτού, ο Γιάννη Καράσκο με πολλή επιμονή, με πολλή ορμή, θα νικήσει τον Πίτσου Κουεγιάρ. Για πρώτη φορά στο. Πήγε να τη χαλάσει τη φάση ο Γκριεσμπάλ. Να μπει ενώ είναι σε θέση offside. Αλλά ήταν πραγματικά πολύ αποφασιστική η κίνηση του Βέλγου για το 0-1. Από εκεί πέρα η Sporting Gijón ισοφαρίζει στο 49, λίγα λεπτά αργότερα, με το τέρμα του Σέλχιο Άλβαρες, ο μέσος της ομάδας της Gijón. Ισοφαρίζει ύστερα από την πάσα του Μπουργκούι. Πάλι το τέρμα από τον Σέρχιο Άλβαρες. Και αυτό το 1-1 έμεινε μέχρι το 81, ε. Ακριβώς. Στο 62 περνάει ο Γκαμερό στην θέση του Φερνάντο Τόρες και στο 81 ξεκινάει το φοβερό του Κρεσέντο. Πετυχαίνει το πρώτο του γκολ από το πέρασμα της μπάλας. Καταπληκτικό πέρασμα. Καταπληκτικό πέρασμα. Και πάλι η φάση, οι Γάλλοι συνεργάζονται. Ο Γκαμερό εκτελεί για το 1-2. Λίγες στιγμές αργότερα θα έρθει και το δεύτερο γκολ του Γκαμερό, ο οποίος στο πάρει υπέροχα, πιέσει ψηλά από την Ατλέτικο Μαδρίτης, της δίνει ένα γκολ. Είναι το 3-1 για την ομάδα του Τσόλο Σιμεών, ο οποίος βλέπει την αλλαγή του να τον βγάζει ασπροπρόσωπο. Και πάλι το γκολ. Με την πίεση στην μπάλα έφερε αποτέλεσμα και τετατέτ. Ο Γκαμερό δεν αστοχεί στην φάση αυτή και στο 85 συμπληρώνει το hat-trick και εδώ ψύχρεμο κλινικό τελείωμα. Και πάλι από σερβίρισμα του Αντουάν Γκρισμάν, ο Γκαμερό σε 4 λεπτά.